Κύριε Χέρκα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι προσπάθειες ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού για την κατάσβεση των πυρκαγιών που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στη Θάσο υπάρχουν δύο μέτωπα φωτιάς. Το ένα προς το ύψομα Γένα και το άλλο προς το ύψομα Τούμπα, όπου δημιουργήθηκε αντιπυρική ζώνη, γιατί στην περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις του ΟΤΕ και το κέντρο εκπομπής τηλεόρασης της ΕΡΤ 1 και της ΕΡΤ 2. Το απόγευμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στις περιοχές της Καβάλας, Άγιος Κοσμάς, Κορυφή και Λαφοχώρη. Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκονται οι φωτιές στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, ενώ στο Θεολόγιο της Μαρκάτης Ευβίας έχει τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και η πυρκαγιά στο Ζαγαροπήγαδο Κοζάνης που αναζωπηρώθηκε το απόγευμα. Διάνοι του στρατού άρχισαν σήμερα επιχείρηση και τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην περιοχή Τσανό Γράμμου. Η φωτιά στο Γράμμο συνεχίζεται για 7η μέρα. Ένας μεγάλος αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο καθηγητής Διονύσης Καράγεωργας, πέθανε χθες το βράδυ από μεταμφραγματική επιπλοκή σε ηλικία 55 ετών. Ηγετικός τέλεχος της αντίστασης κατά της Χούντας πλήρωσε την ενεργό αντιδικτατορική του δράση με βαρύ τραυματισμό και βασανιστήρια που είχαν σαν συνέπεια τη σοβαρή και μόνιμη βλάβη της υγείας του. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Άμυνας. Συνελήφθη τον Ιούνιο του 1969 και καταδικάστηκε από το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών σε ισόβια κάθριξη. Κρατήθηκε στις φυλακές Αβέροφ, Ιτζεδίνα, Αλικαρνασού και Κορυδαλού. Διεθνούς κύρους οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Λονδίνου, άφησε πλούσιο επιστημονικό και συγγραφικό έργο. Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη στις 11 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο. Για το θάνατο του Διονύση Καράγεωργα, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η Δημοκρατία έχασε έναν αγωνιστή, η Αντίσταση ένα κορυφαίο στέλεχος, ο Σοσιαλισμός έναν αυτόνομο και όρθιο μαχητή και η Επιστήμη έναν σημαντικό δάσκαλο. Χωρίς υπερβολή, η Ελλάδα με το θάνατο του Καράγεωργα έγινε φτωχότερη. Σε ανακοίνωση του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ σημειώνεται ότι ο Σάκης Καράγεωργας θα μείνει παράδειγμα για την αγωνιστικότητά του, το ήθος του και τη συνέπειά του. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, σημειώνει ότι παρά τις ιδεολογικές διαφορές, τον τιμούσε πάντα για το ήθος και τους αγώνες του. Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σημειώνει σε συλληπιτήριο τηλεγράφημα προς τους οικείους του ότι ο Διονύσης Καράγεωργας πρόσφερε πολλά στον τόπο από την πρώτη γραμμή του αντιδικτατορικού αγώνα και πάλεψε με συνέπεια για τη δημοκρατία και τις ελευθερίες του λαού μας. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Εσωτερικού, Λεωνίδας Κύρκος, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η δημόσια ζωή έχασε έναν ηγετικό παράγοντα με αξεπέραστο ήθος και η ανανεωτική αριστερά μια αναντικατάστατη πηγή έμπνευσης και ενωτικής πρωτοβουλίας. Τα τελευταία άρθρα και οι τροπολογίες του φορολογικού νομοσχεδίου θα συζητηθούν αύριο στο τμήμα διακοπών της Βουλής. Η Βρετανία προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Αλβανία που έχουν διακοπεί εδώ και 40 χρόνια. Τρεις νεαροί με μαχαίρια μπήκαν το απόγευμα σε φαρμακείο της Καλυθέας ζητώντας ναρκωτικά. Η αστυνομία συνέλαβε τον έναν, ο οποίος ονομάζεται Αλέξανδρος Καλύβας. Σε εξωτερικές ειδήσεις τώρα, στη Νότια Αφρική συνεχίζουν ταραχές που προκαλεί η ρατσιστική πολιτική της κυβέρνησης. Η αστυνομία σε ορισμένες περιοχές εξαπέλυσε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις καταστολής από τότε που επιβλήθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι περισσότερες επιθέσεις έγιναν εναντίον συγκεντρώσεων μαύρων για τις κηδείες θυμάτων των ταραχών. Από τις σφαίρες της αστυνομίας σκοτώθηκαν 2 άτομα και συνελήφθησαν 152. Ο αριθμός των μαύρων που έχουν συλληφθεί τον τελευταίο μήνα πλησιάζει τους 1000. Η κατάσταση αναμένεται να ενταθεί αν τελικά η Εθνική Ένωση Εργατών Οδηθίων κηρύξει τη γενική απεργία που έχει προαναγγείλει για τις 25 Αυγούστου. Περισσότερα από 60 είναι τελικά τα θύματα της έκρηξης σε σούπερ μάρκετ στον χριστιανικό τομέα της Βηρητού. Το κτίριο καταστράφηκε από έκρηξη μπόμπας που είχε τοποθετηθεί με τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο. Στιγμιότυπο από κηδεία θύματος. Πολλά από τα θύματα λοιπόν είναι παιδιά που συνόδευαν τις μητέρες τους για τα ψώνια του Σαββατοκύριακου. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 120 και οι γιατροί πιστεύουν ότι αρκετοί από αυτούς δεν θα επιζήσουν γιατί έχουν υποστεί καθολικά εγκάβματα. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε από το Παρίσι ότι ενδέχεται να παραιτηθεί στις ερχόμενες μέρες ο Γάλλος Υπουργός Αμήνης Σαρλ Ερνί.
αιτία η βύθιση πριν από λίγες μέρες πλοίου της οργάνωσης των οικολόγων του Greenpeace στο Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Στο βίντεο βλέπουμε ένα άλλο πλοίο, το οποίο αντικατέστησε το βυθισμένο που πρόκειται να αποπλέψει από το Auckland για τον Ειρηνικό ωκεανό, σε μια περιοχή όπου οι Γάλλοι κάνουν πυρηνικές δοκιμές. Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας και της Γαλλίας υποπτεύονται ότι η βύθιση είναι έργο σαμποτέρ, ενώ πολλοί κατηγορούν τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Φρανσουά Μιτεράν, διέταξε τις γαλλικές δυνάμεις να σταματήσουν οποιοδήποτε πλοίο ή αεροπλάνο που θα επιχειρήσει να πλησιάσει τη γαλλική Μουρουόρα, όπου η Γαλλία έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει νέα πυρηνική δοκιμή. Στην Ινδία, τα πολιτικά κόμματα που εκφράζουν τους εξτρεμιστές Σιχ επέκριναν σήμερα την απόφαση του Πρωθυπουργού Ρατζίβ Γκάντι να προκηρύξει εκλογές στην πολιτεία Μπατζάπ για τις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός Ρατζίβ Γκάντι, που περιοδεύει στην πολιτεία αυτή, κατέληξε στην απόφαση να προκηρύξει εκλογές μετά τη σύμφωνη γνώμη μετριοπαθών στοιχείων των Σιχ στην Μπατζάπ. Και δύο λόγια για τον καιρό από τον μετεωρολόγο Ανδρέα Λαζάνη. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε σήμερα στη χώρα μας, που θα φτάσει η μέγιστη τιμή της στην περιοχή τουλάχιστον Ελλάδα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ενώ μια πιθανότητα να βρέξει στη Μακεδονία και τη Θράκη δεν είναι καθόλου σημαντική. Σήμερα λοιπόν η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην υπηρετική Ελλάδα στα παιδινά μεταξύ 19 και 37 βαθμών Κελσίου και στις θαλασσινές περιοχές μεταξύ 21 και 32 βαθμών. Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι σε όλη τη χώρα σχεδόν έθριος, εκτός από τη Μακεδονία και τη Θράκη, όπου υπάρχει μια μικρή πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα είναι παντού βόρειοι ασθενείς μέχρι μέτρη. Στην περιοχή της Αττικής θα έχουμε επίσης αρκετή ζέστη, δεδομένου ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη μεταξύ 22 και 36 βαθμών Κελσίου. Στα παράκτια βέβαια θα είναι πιο χαμηλή και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή ασθενείς μέχρι μέτρη. Η Θεσσαλονίκη θα έχει μια πρόσκαιρη συννεφιά, ανέμους ασθενείς και θερμοκρασία που θα κυμανθεί στην πόλη μεταξύ 20 και 35 βαθμών Κελσίου. Το επόμενο δελτίο μας το απόγευμα. Καληνύχτα σας.